να σκέφτω ότι αύριο το lockdown σταματά, τι είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνεις? Πάω σε ταβέρνα. Hello, hello, ladies and gents. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The James Con Show. Σήμερα μαζί μου έχω τη Στέλλα Χριστοφόρου. Στέλλα, καλώς ορίσες. Ευχαριστώ. Σήμερα με τη Στέλλα θα συζητήσουμε για τρέξιμο, για την Αμερική, για τις εμπειρίες που είσαι εσύ στις μεσές αποστάσεις. Στέλλα, μου θα κάνουμε ένα μικρό intro για να περάσουμε σε σένα. Η Στέλλα, από όσον έψαξα εγώ, είναι αθλήτρια μεσών αποστάσεων. Έχει 6 παγκύπρια ρεκόρ και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Στέλλα μου, πέ 5 πράγματα για σένα, για να πιο μπορεί να μπορεί να με σε ξέρει. Καλημέρα, James μου. Βασικά, ενώ πω ότι... ναι, από ό,τι από... θυμούμε να τρέχω που πάντα, δηλαδή... αν με ρωτήσεις τι είναι μέρος του εαυτού μου, είμαι δρομέα. Δηλαδή, να σου συστηθώ, ξέρεις, αλήθεις, συστηνούνται σου με το «Α, είμαι το επάγγελμα σου». Εγώ μπορώ να σου πω ότι είμαι δρομέας, ενώ μπορώ χαλών επάγγελμα. Ναι, τρέχω από όσο θυμούμε και να συνεχίσω να τρέχω για το υπόλοιπο, ώσπου να ήταν καλά τα πόδια, άμα είναι καλά τα πόδια. Πριν φτάσουμε στα main points, θέλω να μου πεις πώς ξυπνάς 4.30, 5, 5.30 το πρωί. Θέλω να μου πεις, ειδικά τώρα το χειμώνα. Κοιμούμαι νωρίς. Βασικά, ενώ που πολλές φορές μπορεί να το ακούσεις, δεν ξέρω, λαλούς είναι ότι άμα κάνεις προπονήσεις το πρωί, είναι καλύτερα, γιατί συνειδητοποιώ ο εγκέφαλος σου τι κάνεις. Πολλές φορές νιώθω ότι ναι, άμα ξυπνάς το πρωί και κάνεις την προπονήση σου το πρωί, περνάω η ώρα πολλά πιο γλύωρα. Ξεκινάς τη μέρα σου με άλλο μάτι, είναι πιο ωραία. Εντάξει, ποτέ μου, εκτός που όταν ήμουν λυκείων, δεν ήμουν του ξενυχτιού, δηλαδή αρέσκει μου να τσιμούμαι και νωρίς. Άρα δεν με ενοχλεί ποτέ να... θα με δεις να μείνω όση ώρα 10 ο ξυπνή, να πέσω πιο πριν. Οκ, περίμενα δηλαδή κλείς τις 8 ώρες κανονικά. Σχεδόν 10. Οκ. Επειδή, κοινόν που και εγώ ξυπνώ λίγο, εντάξει, όχι 5.30, 4.30, ξυπνώ η ώρα 6 το χειμώνα. Ναι. Προσπαθώ το την τελευταία περίοδο, επειδή λίγο το πρόγραμμα μου all over the place, εν το τηρώ πάρα πολλά. Αλλά ειδικά καλοκαίρι που ξυπνώ η ώρα 6 το πρωί, πάω βουρό και έρχομαι πίσω, η μέρα μετά εμπερνάω και δεν καταλαβαίνεις τίποτα απολύτως. Ναι. Εξαιρετικά χαλαρή. Ναι, τούτον ότι και βασικά όλες τις τελευταίες σπουδές μου και ξεκίνησα να τρέχω και έκανα προπόνηση. Ξέρω ότι έπρεπε να είμαι η ώρα 8 δουλειά, για παράδειγμα. Άρα έπρεπε να είμαι σπίτι τελειωμένη την προπόνηση η ώρα 7. Άρα για να είμαι τελειωμένη η ώρα 7 η προπόνηση σημαίνει πρέπει να ξεκινώ την προπόνηση η ώρα 5 το πρωί. Άρα ξυπνάς η ώρα 4 το πρωί. Ωραία. Άρα υποθέτουμε ότι ξυπνάς το πρωί. Ποια είναι η διαδικασία σου πριν πάει να κάνει την πρώτη σου προπόνηση, την πρωινή? Ξυπνώ το πρωί και πάω απευθεία στην κουζίνα και πατώ το κουμπί του καφέ. Αρέσκει μου το πρωί να είμαι περίπου να έχω ενή δική μου ώρα. Δηλαδή, είναι την ώρα που να ξέρω ότι είναι κανένα. Ξυπνώ με στο σπίτι, που να πιω τον καφέ μου, που να χαλαρώσω, που να. Να το τα email μου με την όρεξη μου, το... Τι είναι την ώρα που είναι η ώρα η δική μου. Αρέσκει μου το πρωί έτσι. Και μετά θέλω μια ώρα περίπου να σταστώ, να ετοιμαστώ, να ξυπνήσω και φεύγω. Okay. Και οι αποστάσεις σου τώρα, φαντάζομαι πως είχες μου πει εσύ, σε off-season, επειδή ένιωσατε αγώνες, πώς αλλάζει η προπόνησή σου αναλόγως με την περίοδο που είχες αγώνες ή που... Βασικά είναι το ότι μια περίοδο που δεν υπάρχουν αγώνες, χτίζεις μια βάση. Η βάση στο τρέξιμο είναι πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή βάλεις τη χιλιομετρική σου την προπόνηση, υπάρχουν και ταχύτητες μέσα στο πρόγραμμα σου, αλλά είναι παραπάνω να βάλεις πιο αργά χιλιόμετρα, πολλά συνεχόμενα. Δηλαδή έχει μια μέρα που μπορώ να κάνω 1,5 ώρα τρέξιμο το πρωί. Άλλη είναι 2 ώρες, άλλη είναι έτσι. Είναι απλά
για να μην ισχύεις σε φόρμα. Καταλαβες. Ναι. Όταν είναι αγωνιστική περίοδο, δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει τόσα πολλά χιλιόμετρα. Χρειάζεται απλά το φορμάρισμα, έτσι ώστε να μπορείς να πας να τρέχεις αγώνες. Τώρα λένε ότι ο επόμενος αγώνας είναι 6 του Μάρτη. Άρα μπορεί να δούμε αν θα γίνει. Μακάρι. Σε ποια χώρα να είναι, έναν Κύπρο ή να πάτε... Έναν Κύπρο, μισού μαραθωνίου. Οκ. Ναι. Εντάξει, θα ζωήσω πολλά πράγματα για τούντες μεγάλες αποστάσεις. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτάνουμε και σε Τζίνα. Θυμάσαι τον εαυτό σου, όπως είπες και εσύ, πάντα να τρέχεις. Mm-hmm. Και από τα άλλα που έψαξα που σε έναν και από άλλες συνεντεύξεις που είσαι εδώ εκεί, αναφέρεις το πάρα πολλά τούτο. Είσαι το κάποιος άλλος μες στην οικογένεια σου, ενώ είσαι κάποιον άλλον που είσαι... Γιατί δεν μπορούν όλοι να κάνουν για να φτάσει να κάνεις και ρεκόρ, σημαίνει ότι ήταν κάτι, είσαι ταλέντο όπως είσαι πει εσύ, και απλώς καλλιέργησες το με δουλειά. Δηλαδή, νιώθω ότι οι γονείς μου πάντα ήταν πάρα πολλά εθαρρυντικοί σε μένα στο να δουν, επειδή άρεσε και μου τα διάφορα αθλήματα. Ήταν πάντα πολλά εθαρρυντικοί το ότι θες να πας να δοκιμάσεις handball, οκ, σήμερα να πάμε προπονήσεις handball. Θες να πάμε τρέξιμο, μπάσκετ, τίποτε, ήταν πάντα πολλά, οκ. Και τον που θυμώ πάρα πολλά, μου ήμουν 3-4 χρόνια, άμα μου ήθελε να είμαι μπαλαρίνα. Έντα έλεγε, δεν τσάθησε τον παλέτο, γιατί δεν ήμουν πολλά κοριτσά, ας πούμε, ναι. Αλλά πιο που θυμώ πάντα ότι ο παπάς μου έτρεχε. Όταν ήταν πιο μίτσι σαν ποδοσφαιριστής, απλά έτσι πολλά έρασε τεχνικά. Και μετά, όταν μεγάλωσε, θυμώ τον αρκετό που η δουλειά μου, έπαιρνε και τρέχαινε τα απογεύματα. Και θυμώ πολλά απογεύματα που ήταν... Επίναμε και τρέχαμε μαζί, απλά και μου μητσά δημοτικό. Απλά ήταν η ώρα που ήταν να περάσουμε μαζί. Αλλά εν τούτο, ναι. Οκ. Δηλαδή έτρεχες που πάρα κυριολεκτικά του που τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου έτρεχες. Που το δημοτικό. Ναι. Οκ. Τώρα θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε ακριβώς. Έτρεχες με τον πατέρα σου και πώς έφτασες στο σημείο να το παίρνεις. Σε πρωταθλητισμό, σε αγώνες να κατεβαίνεις, που ποιον ξεκίνησε να τον είδες, σε κάποιος προπονητής. Εν τω είχα ξεκινήσει να τρέχω από τις ακαδημίες, του Στίβου, που είναι τα μικρά τα μωρά, κάτω από έκτη δημοτικού. Και μετά όταν είχα πάει γυμνάσιο, είχα ενταχθεί σε γκρουπ κανονικό Στίβου προπονήσεων. Στον που υπάρχουν τα διάφορα πρωταθλήματα. Υπάρχουν τα πρωταθλήματα ή πώς λένε, περιφερειακοί αγώνες, επαρχιακοί αγώνες, Παγκύπρι, τούτα, Πανελλήνη μετά. Έτσι είναι το που ξεκινούν, βασικά ξεκινά από το σχολείο πρώτα. Και λέεις, είμαι η πιο γλυόρη πουλου στο σχολείο, ας το πούμε. Λίον το ότι ήμουν ανταγωνιστική και με άλλα άτομα, αλλά και με τον εαυτό μου, έτσι ξεκίνησε να... Οκ. Ναι. Πώς άλλαξε ο εαυτό σου η προπόνηση σου πάντα, γιατί σωματικά άλλασες πάρα πολλά από τις ηλικίες του γυμνάσιου ως που να πάει λύκειο. Θυμάσαι τον εαυτό σου να αλλάσει δραστικά από την προπονητική πλευρά και από την ανταγωνιστική πλευρά σε ένα χρονικό διάστημα να switch, ενώ να έχεις απότομη να αλλαγήνεις στον ανταγωνισμό που είσαι ή απλώς ήταν gradual με το πέρασμα του χρόνου όσον πιένες πιο ψηλών επίπεδων αυξανετούν και το αίσθημα που είσαι σαν ανταγωνισμό μέσα σου. Ένιωθα ότι πάντα, δηλαδή, ήθελα να ήμουν... Για παράδειγμα, εν είμαι ανταγωνιστική σε διάφορα πράγματα στη ζωή μου, για παράδειγμα, στα μαθήματα, εν ήμουν ποτέ, πρέπει να πιάσω 20, καταλαβες. Εμέχρι τούτο. Αλλά στο ότι είχε να κάνει με Στίβον, είναι δέχομουν. Μπορεί πες το σαν εγωισμός, ας το πούμε. Ναι. Ότι εν τούτον, ότι θα δεχτώ να έχει άλλη καλύτερη από μένα. Συντών είναι κάτι που με τα χρόνια όταν μεγαλώνεις, λέεις, παίρνεις το διαφορετικά, ορίμαθα και λέω, έστω και αν υπάρχει κάποια καλύτερη που σένα,
Βλέπω το σαν θετικό, δεν το βλέπω σαν αρνητικό. Βλέπω το σαν, α, άρα τούτη, με την τούτη κορούδα μπορεί να κάνω προπόνηση μαζί. Τούτη κορούδα μπορεί να με κάνει καλύτερη. Καταλάβες τι εννοώ. Ναι, εν το βλέπω πλέον. Πιστεύω ότι έτσι ορίμασα να σκέφτομαι, ενώ πιο μικρή ηλικία έβλεπα ότι, α, εδέχομαι, εγκαταδέχομαι να με περνάει οποιαδήποτε. Τώρα είμαι πιο... Ρε, μπορώ να κάνω παρέα με την κορούδα, μπορώ να βοηθούσουμε η μία την άλλη. Μπορείς να μάθεις που κάποια μου μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από σένα. Ακριβώς, ναι. Okay. Ναι. Ωραία. Ούτω. Οπότε, θέλω να μου πεις το process που όταν ξεκίνησες, είμαστε στο κομμάτι που είσαι γυμνάσιο. Mm-hmm. Πώς έφτασες στο σημείο να κάνεις πρωταθλητισμό? Κοίτα, ο όρος πρωταθλητισμός, νομίζω ότι λίγο παρεξηγημένος, γιατί είσαι στην Κύπρο, λέω από μόνο το όρο πρωταθλητισμό, βασικά σημαίνει ότι είχα τι, ότι κάνει μόνο αθλητισμό. Έτσι το εννοεί, πώ το βλέπει. Πώ έφτασε σε σημείο να πηγαίνει σε επίπεδο αγώνων. Κάνει προπονήσει, σου είσαι πάει στο γυμνάσιο, πώ έφτασε στο σημείο να πει ότι εκατεβαίνει σοβαρού αγώνε. Εμίλωσε επίπεδο σχολικών. Ναι, οκ. Okay. Τώρα ανέφερε το άλλο. Το σχολικό επίπεδο έφερε το ότι μπορώ να είμαι καλύτερη στην Κύπρο. Το να είμαι καλύτερη στην Κύπρο, μπορώ δηλαδή να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σημαίνει μπορώ να πω τελικό παγκόσμιο πρωταθλήματος. Καταλάβες, ξεκινάς και σκέφτεσαι ανίο τρόπο που σκέφτεσαι. Έτσι, που τόσο περισσότερο κόσμο έβλεπα και άλλες κοπέλες και όσο μεγαλώναμε. Και βασικά η δική μας γενιά ήταν το ότι υπήρχε υπήρχε τρόπος να βλέπω και η τάδε κοπέλα στην τάδε χώρα που στην ομιλική μου έκαμε, καταλάβει, μέσω του ίντερνετ να δεις έκαμε την τάδε προπονήση, έτρεξε τον τάδε χρόνο, ενώ πριν δεν υπήρχε το... Δεν υπήρχε το ότι η άμεση ενημέρωση μπορείς να έχεις από άλλους συναθλητές. Ναι, ενώ τώρα είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ανοίγω το τηλέφωνο μου, πάω στο Instagram, λέω «Α, η τάδε, οκ, μπορεί να μείνεις και στην Αυστραλία, αλλά δεν ξέρω τον τάδε αγώνα». «Α, η τάδε, καταλάβεις». Που είναι διαφορετικό το έτσι. Τώρα ξέρω, ήταν άλλη ερώτηση σου. Η ερώτηση σου ήταν το πώς πηγαίνεσαι στους αγώνες. Βασικά είναι το ένα φέρνει το άλλο. Και ενώ που τρώγοντας έρχεται η όρεξη, κάπως έτσι. Οκ. Okay. Θυμάσαι το πρώτο σου ρεκόρ. Το πρώτο μου ρεκόρ. Τρίτη γυμνασίου ήταν που είχα κάνει όλων των γυμνασίων, Πανκύπριο και Πανελλήνιο ρεκόρ στα 600 μέτρα. Οκ. Okay. Θυμάσαι πώς ένιωσες. Να σου πω ακριβώς πώς ένιωσα. Όταν ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, είχα εκπροσωπήσει την Κύπρο στους Πανελλήνιους αγώνες. Και είχα έρθει τρίτη. Και θυμούμαι η πρώτη κοπέλα, λέγεται Ελένη Λευκοπούλου, η οποία είναι από τη Δράμα, Ελληνίδα. Έτρεξε πανελλήνιο ρεκόρ. Έτρεξε ο χρόνος της. Ήταν 1 λεπτό, 32 δευτερόλεπτα και 50 εκατοστά. Εντάξει, και εγώ είχα έρθει τρίτη, με πολλά πιο πίσω χρόνο. Και θυμούμαι, ήταν μια έτσι πολλά ψηλή, όμορφη. Λέω, wow, έτρεξε 1.32, wow. Και ήταν πολλά έτσι, πάρα πολλά μακρινό. Απίστευτο. Ναι. Και μετά όταν, μετά από δύο χρόνια, fast forward, μετά από δύο χρόνια, η Ελένη ήταν δευτέρα ηλικίου, εγώ ήμουν τρίτη ηλικίου. Είναι ηλικιακά ρεκόρ. Δηλαδή, άμα κάποιος φύγει από το γυμνάσιο, μπορεί να σπάσει το ρεκόρ γυμνασίου. Κατάλαβες τι εννοώ? Ξαναξήγα μου το τούτο. Άμα φύγει από το γυμνάσιο... Όταν ήμουν πρώτη γυμνασίου, όταν έγινε το ρεκόρ που σου είπα, που έκαμε η Ελένη. Η Ελένη ήταν τρίτη γυμνασίου. Okay. Μετά από δύο χρόνια, η Ελένη μεγάλωσε, ήταν λύκειο. Εγώ ήμουν τρίτη γυμνασίου. Ναι. Στους αγώνες του Πανελλήνιους, την χρονιά, έσπασα της το ρεκόρ. Είχα κάνει κατάλαβα. Το Πανελλήνιο ρεκόρ, το 1.32.32. Και θυμούμαι πάρα πολλά, σαν πάρα πολλά καλά, σαν πως ήταν χτες.
στον τερματισμό μετά από ουλελά συγχαρητήρια, ξέρω εγώ. Βλέπω την Ελένη σε μια γωνιά στο δασκερκίδες, κάθεται για μένα, ήταν κλαμμένη, γιατί είχε σπάσει το ρεκόρ της. Παρέθεση, είναι η μάμα της σε γυμνάστρια. Και έρχεται η Ελένη, έρχεται με τη μάμα της, και έρχεται έτσι κλαμμένη η Ελένη και η μάμα της κάνει μας έτσι. Αυτόν, κοπέλες, να σας γίνει παράδειγμα. Τα ρεκόρ είναι για να σπάζονται. Δεν είναι για να μην ίσκουν για μέ, να μου χλιάζουν πάνω σε ένα ράφι. Είναι για να σπάζουν. Και λαλεί της, εντάξει, η μάμα της τώρα, ξέρεις τι σημαίνει να αρχίσει λαλεί εν καλόν τούτον το ότι υπάρχουν τούτο πράγμα. Τα ρεκόρ είναι για να σπάζουν. Τώρα, έτσι πάντα έχω το τώρα στη ζωή μου το ότι ναι, υπάρχουν κάποια βαγκύπρια ρεκόρ τα οποία έχουν το όνομα μου τώρα. Αλλά αν έρθει κάποιος, κάποια μητσιά κορούδα, κάποια συνομήλικη μου, οποιαδήποτε να τα σπάσει, ένα χαρό, να πάω της πάνω συγχαρητήρια, γιατί για να σπάζουν, είναι για να τζαμέ και να λαλείς, α, έχω ένα ρεκόρ, το οποίο έχω το 20 χρόνια. Που στο τέλος, ενώ που σημαίνει, εν εντούτο στο τέλος της ημέρας, το εφαγωνίζεσθε. Ακριβώς. Το να πεις, να συγχαρείς τον άλλον, να θέλεις να δεις την πρόοδο του άλλου, να βλέπεις τον άλλον, να αγαπά και να βλέπεις το άθλημα να γίνεται καλύτερο. Το άθλημα που εσύ έτρεψες τις ώρες σου και αγαπούσες το τόσο πολλά προχωρά σε άλλα επίπεδα, οπότε ο επόμενος που ενέρχεται να μπορεί να το σπάσει, σου να συνεχίσει. Ναι. Οκ, okay, ναι. Οκ, okay, wow. Ποιο είναι το ρεκόρ που θυμάσαι περισσότερο μπουλά, εν τούτο? Που εχαράχτηκε στη μνήμη σου και είπες ότι τούτο θυμούμε, ξεχωρίζει το που τα υπόλοιπα. Ή ήσαν το καθέναν τη βαρύτητα του. Το καθέναν, ναι, πολλά διαφορετικό, πολλά ξεχωριστό, γιατί ήμουν σε διάφορες φάσεις της ζωής μου. Κατάλαβες. Ναι. Η Στέλλα των 16 χρόνων ήταν διαφορετική που τη Στέλλα των 22, που μετά από ένα που να θέλω να ευελπιστώ ότι να σπάσω το επόμενο Παγκύπριο, το οποίο ήθελα να το πω γιατί ήθελα να μάθια στο μόνοι μου. Ναι. Που να είμαι 30 χρονών, δηλαδή σε φάσεις της ζωής μου πολλά διαφορετικές, μπορεί να δουλεύω ταυτόχρονα, μπορεί να ήμουν πιο μίτσα σε άλλες χώρες, δηλαδή υπάρχουν πολλά, υπάρχουν όλα μια έτσι πολλά ευχάριστη ανάμνηση. Οκ. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον μαζί σου. Έκαμες, αν το έψαξα σωστά, έκαμες οποιοδήποτε άθλημα υπήρχε σε αποστάσεων μέχρι και μαραθώνιων. Ναι, τώρα... Τώρα δίνω έμφαση στο μαραθώνιο, μισό μαραθώνιο, μαραθώνιο. Okay. Ναι, αλλά ναι, έχω τρέξει πολλά. Πέτα, please, έναν-έναν. Θέλω να τα πεις, έναν-έναν. Okay. Τρίτη δήμο, βασικά στο δημοτικό, ξεκίνησα από 65 μέτρα με εμπόδια. Μετά, είχα κάνει 300 μέτρα. Σε στίβο, 400 μέτρα σε στίβο, 600 μέτρα σε στίβο, 800 μέτρα σε στίβο, 1000, 1500, 3000, 5000, ναι, 10.000, μισό μαραθώνιο, μαραθώνιο. Τούτα σε εξωτερικό στίβο. Έχω τρέξει, εντάξει, τα άλλα είναι δρομικά αγωνίσματα, ενώ τα λέω δρομικά είναι road races, έξω σε δρόμο, ο μισός μαραθώνιος και μαραθώνιος. Okay, αλλά έχω τρέξει και κλειστό στίβο. Κλειστό στίβος εν 700 μέτρα η στροφή. Εν είναι όπως το μεγάλο, το ανοιχτό στίβο, που είναι 400. Οκ. Ναι. Και έχω τρέξει για μένα σε σωρά αποστάσεις. Είχες κάνει και με φυσικά εμπόδια. Ναι, εκείνον είναι το steeplechase. Ναι. Okay. Και 3.000. Okay. Mm-hmm. Θέλω, please, να μου πεις, αν θυμάσαι, σε ποιον άθλημα ήταν πιο αισθητή η διαφορά της μετάβασης. Σίγουρα από αγώνες, την πρώτη φορά που έκανα προπονήση για μαραθώνιο.
Σίγουρα. Επειδή ήταν μια φάση της ζωής μου που είχα τελειώσει τις σπουδές μου και βρέθηκα για πρώτη φορά σε... πώς το λέμε, βρέθηκα πρώτη φορά να κάνω... Ήμουν στην Αμερική, δούλευκα και συνέχιζα να κάνω προπόνηση. Και είχα συνεχίσει να... Βασικά πώς γίνεται, μετά πιάσα ένα βιβλίο που έλεγε πώς μπορείς να κάνεις προπόνηση για μαραθώνιο. Για μαραθώνιο. Και έκανα προπόνηση και έκανα προπόνηση μέσα σε ένα βιβλίο. Οκ. Και κατάφερα τα το... Ήταν το 2016. Βασικά ήταν ο στόχος μου να πιάσω το, στην Αμερική το Ρίγιος Ολυμπιακού στα 2.45, 2 ώρες και 45 λεπτά. Και ήταν γίνος ο στόχος μου, ότι λέω, οκ, okay, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι. Έτσι, ξέρεις, love the spirit. Έπιασα γίνον το, έκανα γίνον το χρόνο, αλλά την επόμενη χρονιά, μετά τους Ολυμπιακούς. Και τώρα αλλάξαμε μας τα όρια. Αλλά δεν πειράζει, έγινε να έχουμε ένα action. Οκ, okay, οπότε, άρα κάναμε skip το κομμάτι της Αμερικής. Ναι. Θέλω να με πάρεις γιατί θέλω να κάνουμε skip, γιατί αρέσκει μου να θεωρώ το κάθε point ξεχωριστά. Αχα. Ήσουν Κύπρον και πώς επίες, πώς είχαμε στη μετάβαση να πάει στην Αμερική. Ήταν για σπουδές. Ήταν για σπουδές, ναι. Πρωτυχιακό επίπεδο. Ορίστε. Πρωτυχιακό επίπεδο που είσαι 18. Ναι, που είμαι 18, έμεινα και έκανα το πτυχίο μου και το μάστερ μου και κάτω. Οκ, και τι είσαι σπουδάσει. Παιδική ψυχολογία, το undergrad μου, το bachelor's μου και sports management, το master's. Οκ, okay, πώς έτσι διάλεξες παιδική ψυχολογία. Αρέσκει μου πάρα πολλά να... Πώς έτσι διάλεξα. Ήταν κάτι που όντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Το ότι το πώς γινούμαστε, εκείνοι που γινούμαστε, δηλαδή είναι nature ή nurture στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, βλέπεις το από μικρής ηλικίας, δηλαδή είναι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα μωρά ή είναι κάποια πράγματα στοιχεία μες στο σπίτι τους, ενώ που τα φέρνεις από τους γονιούς σου που σε κάνουν εκείνον που είσαι. Ναι. Okay. Που είναι πολλά μεγάλη συζήτηση, δηλαδή είναι 4 χρόνια σπουδές συζήτηση. Okay. Ναι, η διαφορά για παράδειγμα είναι τα attachment theories, που για πράγματα που με ενδιαφέρασαν πάρα πολλά, δηλαδή το πώς συμπεριφέρεται έναν μωρό, έναν παιδάκι. Υπάρχουν πολλά, δηλαδή να πεις κάποιος, α, ένα τάχτος τούτος ή αν ζωηρός. Υπάρχουν πολλά παραπάνω πράγματα που πίσω του, καταλαβαίνεις. Ναι, που διαμορφώνουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά κάποιου, έχει άλλα πράγματα που εμπλέκονται. Ναι. Οκ. Okay. Οκ, okay, η ζωή στην Αμερική πώς ήταν. Βασικά, πολλοί κόσμοι ρωτάμε, α, προτιμούσες την Αμερική ή προτιμάς την Κύπρο. Εν πολλά διαφορετικά. Ναι. Ξεκινάς που να ξεκινήσεις βασικά, που το φαΐ είναι πολλά διαφορετικό. το φαΐ, ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο κόσμος, ο τρόπος που μιλά ο κόσμος, που κάποια πράγματα στην Κύπρο αν τα έκαμε, μπορούσε να μου πούσει να τούτι είναι καλά στον εγκέφαλο. Είναι διαφορετική νοοτροπία, δηλαδή εξωτάται θα πάει σε μια μεγαλούπολη ή σε ένα χωρκό της Αμερικής, επειδή πολλές φορές ο κόσμος σκέφτεται «Α, η Αμερική είναι το Λος Άντζελες, η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Μαϊάμι, το Χόλιγουντ». Γνωστές ή μεγαλούπολης. Ναι, αλλά είναι νουλα έτσι. Ναι. Ενώ που πολλά διαφορετικά το ότι όταν έκανα το μάστερ μου και δούλεψα σε μεγαλούπολη, δεν μπορείς να το συγκρίνεις βασικά με την Κύπρο. Ναι, οκ. Okay. Εσύ είσαι ποιαν πόλη? Εγώ ήμουν στο University of Georgia, που είναι μεγάλο πανεπιστήμιο, δηλαδή πανεπιστήμιο 50.000 μαθητές. Εγκαρονική, λέμε πανεπιστημίου πολύ.
Και το μάστερ με κάμα εδώ στην Ατλάντα. Που η Ατλάντα είναι 12 εκατομμύρια, 13 εκατομμύρια κόσμος. Τεράστια η Ατλάντα. Και τώρα τα τελευταία 3 χρόνια μιλήσαμε μαζί με τον Άλεκ, με τον άντρα μου, Νάσφιλ. Που η Νάσφιλ είναι πάλι καμιά 10 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή είναι που... Είναι όπως να πω στη Λεμεσό να τρέξω το πρωί και να μου πω είναι ένα σωρό κόσμο. Α, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα Στέλλα, γεια σου Στέλλα, καλά. Για να πεις, α, τον Τάδε, α, ήμουν στο γυμνάσιο μαζί με τον Τάδε, α, ναι, παππού, γεια σου, ξέρω εγώ. Γελάς, είχα καταλαβαίνεις ακριβώς. Ναι, ναι. Οκ. Παρατήρησες εσύ τη διαφορά στις αποδόσεις σου, γιατί είναι η διαφορά και η έμφαση που δίνεται στον αθλητισμό σε άλλες χώρες. Παρατήρησες διαφορά στις αποδόσεις σου όταν μεσολάβησε η Αμερική, γιατί έτρεχες και ποτζή. Ναι. Καθώς εσπουδάζεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τα τελευταία, σκέφτομαι τελευταία 15 χρόνια, πώς είναι αλλαγή στην τεχνολογία να γίνει. Δηλαδή, ναι, υπήρχε τεράστια αλλαγή στις αποδόσεις μου, στις επιδόσεις μου, στις προπονήσεις μου. Αλλά να δω ότι, για παράδειγμα, το πιο απλό πράγμα, όταν είχα πάει για σπουδές, πριν 10-15 χρόνια, δεν υπήρχαν GPS ρολόγια. Δηλαδή, συνειδητοποίησαν το πράγμα. Δεν υπήρχε, πιένες για τρέξιμο, δεν υπήρχε ένα ρολόι να σου πει, α, πάει, έκαμε σε ένα χιλιόμετρο και έκαμε στο τάδε χρόνο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το πιο απλό πράγμα. Ή τα ρολόγια. Ή τώρα υπάρχουν πόσα εξοπλισμοί. Δηλαδή, μπορεί να βάλει το ρολόι σου, το παλμόμετρο σου, το βάλει πα στο παπούτσι σου και να λύσει ακριβώ πόσα βήματα έκαμε. Άλλο πράγμα που τα παπούτσια. Υπάρχει παπούτσια που είναι ειδικά για δρόμον, ειδικά για ταρτάν, ειδικά για τρέιλ. Εν υπήρχαν το πράγμα. Πώς έγινε η τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, εν πάρα πάρα πολλά, είναι απίστευτο. Οκ. Ναι, όντως. Όντως. Οι αθλητές στην Αμερική παρατήρησες διάφορες που πλευράς ανταγωνισμού, ενώ βλέπουν το πολλά πιο ανταγωνιστικά από ότι κάποιοι αθλητές σε Κύπρο και Ελλάδα, για παράδειγμα, ή εν το ίδιο πράγμα. Χαρακτήρες και χαρακτήρες. Δηλαδή, εν χαρακτήρες. Δηλαδή, εξετάται που το... να βρεις την κλίκα σου, ας το πούμε, και εμείς γύρω σπου να κάνεις παρέα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω, α, ναι, εν ούλοι έτσι ή εν ούλοι άλλος πώς. Α, οκ. Ναι, 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 ναι. Είχα φίλες που ήταν, κάποιες πως καλύτερες μου φίλες, πιο ακόμα καλύτερες μου φίλες, βασικά είναι ούλες μου οι φίλες, είναι αθλητρίες. Έστω και στο τέλος της ημέρας είμαστε ανταγωνίστριες, δηλαδή μόλις είμαστε σε μια εκκίνηση, σε έναν αγώνα και διαδοθεί η εκκίνηση, το λαλείς, οκ, τώρα είμαστε ανταγωνίστριες, αλλά σε οτιδήποτε άλλο πλευρά της ζωής μας, είμαστε έτσι. Γιατί στο τέλος της ημέρας είναι οι κοπέλες που καταλαβαίνουν σε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Ναι. Οκ, μια τσουπέμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλω πάρα πολύ να το ρωτήσω τούτο. Θυμάσαι κάποια αθλήτρια που ήσασταν μαζί, κάμουνε τέτοια παρέα, και είχε impact στη ζωή σου στο να σε βελτιώσει ως αθλήτρια που σε κάμουνε push να γίνεις καλύτερη αθλήτρια στο διάστημα που ήσασταν μαζί? Καλό, τα έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Το πιο, νομίζω, που με έμεινε να περκέει τώρα στο νου μου, είναι η φίλη μου η Μέγαν. Η φίλη μου η Μέγαν, ήμασταν πρώτο ετής στην Αμερική, Αμερικάνα, και υπήρχαν τόσες πολλές λέξεις ή εκφράσεις που δεν ήξερα, για παράδειγμα, μέσα στην ημέρα, που είτε ακούω στο μάθημα, στο lecture ή οπουδήποτε στην εστία, ξέρω εγώ, γράφατε σε μια κόλλα και παίρνατε στην προπόνηση και λέει, Μεγάν, ακούσα το τάδε σήμερα. Τι σημαίνει το πράγμα?
Γενιών που πολλά, πολλά απλό, αλλά ένιωθα ότι είναι κάτι που στο τέλος της ημέρας, ναι, αν δεν ζήσεις σε μια χώρα από διαφορετική γλώσσα, ναι, μπορούμε να μιλούμε αγγλικά, δάμε, αλλά είναι το ίδιο. Ναι. Άλλες κοπέλες με βοηθήσασαν. Εν τούτον ότι μπορεί ένα μέρος του χαρακτήρα μου ότι εν βλέπω τον άλλον ανταγωνιστικά εκτός γηπέδου. Καταλάβες τι εννοώ. Στο τέλος της ημέρας, ο τρόπος που σκέφτομαι ότι εν τόσον, όχι μοναχικό αθλητή, έμπαιζω ποδόσφαιρο, έμπαιζω βόλεϊμπολ, έμπαιζω η απόδοση μου εμένα δεν θα εξαρτηθεί στο τέλος της ημέρας που το ότι είναι να κάνει η Α, Β, Η, Γ. Καταλάβες. Ναι. Το ότι είναι κάτι που εξαρτάται που πραγματικά εμένα. Άρα, γιατί πάλι βλέπω το ότι η απόδοση της τάδε κορούδας μπορεί να βοηθήσει εμένα στο να γίνω καλύτερη. Ναι. Όχι στο να γίνω χειρότερη. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, ακριβώς ότι είναι κάτι που εξαρτούνται διάφορες παραμέτρες, το αν θα πάει καλά. Είσαι εξαρτάται που σένα και που το τι μπορείς να κάνεις εσύ για σένα το να γίνεις καλύτερη. Ναι, που βασικά ήταν που στο τέλος της ημέρας είναι έτσι που είναι διάφοροι aspects της ζωής μας. Δηλαδή, το αν θα είσαι καλός στη δουλειά σου, οτιδήποτε είναι η δουλειά σου, δεν εξαρτάται που. Εξαρτάται από σέναν το ότι είμαι σε μια εταιρεία και είμαι salesman, δηλαδή κάνω πωλήσεις. Πάνω σε εσένα που εξαρτάται, έτσι το βλέπω εγώ, το ότι να πω ο Δημήτρης έχει πιο πολλές πωλήσεις που μένα, άρα έχεις επιλογή, ή μπορείς να ανταγωνιστείς και να είσαι καλύτερος ή να πεις έγκαμνο. Είναι έτσι ακριβώς και να που λέμε πολλές φορές ότι ο μαραθώνιος πώς λέγεται, εν το τέλειο, πώς λέγεται η λέξη, όχι παράδοξο, όπως είναι η ζωή. Okay, ναι, αντιπροσωπεύει η τέλεια της ζωή. Ναι. Okay, ναι. Η προετοιμασία σου για μαραθώνιο πώς ήταν, γιατί θέλω να κάνω ένα συσχετισμό. Βασικά, μπορείς, αν θέλεις, υπάρχουν πολλές επιλογές. Δηλαδή, ξέρω πώς είσαι τώρα, να πεις να σηκώσεις το πρώτο πρέπει να κάνω 42 χιλιόμετρα, κάμνεις τα. Ναι. Μπορείς να τα κάνεις, είναι κάτι ναι. Αδύνατο. Απίστευτο. Ναι. Ναι. Οποιοςδήποτε μπορεί να τα κάνει. Αλλά υπάρχει μια, αν θέλεις όμως να πάει καλά, να βάλεις ένα στόχο, να μην να κάνω τον το στόχο, υπάρχει μια προετοιμασία. Για μένα συνήθως η προετοιμασία μαραθωνίου είναι μεταξύ 12 και 16 εβδομάδες. Και χτίζεις. Βασικά μια εβδομάδα έχει τρεις δύσκολες προπονήσεις, ας το πούμε. Για μένα είναι οι δύσκολες προπονήσεις είναι την Τρίτη, την Πέμπτη και το Σάββατο. Στις υπόλοιπες μέρες, σε χιλιόμετρα. Και τον που μοιράζεις τα ούλα. Και η μία μέρα φέρνει την άλλη και μετά χτίζεται η εβδομάδα, χτίζεται ο μήνας. Αλλά είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα consistency, μια πειθαρχία, ας το πούμε. Το ότι θα να βάλεις έναν πλάνο και να θα είσαι πολλά πειθαρχημένος να ακολουθήσεις τον το πλάνο. Ναι. Και ενώ που πάεις πίσω και μου με ρωτήσεις την πρώτη ερώτηση πώς μπορώ να ξυπνώ το πρωί και να κοιμούμαι έτσι νωρίς. Επειδή έχω βλέπεις ένα tunnel vision και λέει Στέλλα ποιος είναι ο στόχος σου. Ο στόχος μου είναι να τρέξω έναν αγώνα τον Απρίλη. Άρα πάμε πίσω και λέμε για να τρέξω έναν αγώνα τον Απρίλη σημαίνει έχω τόσες εβδομάδες για να κάνω προπόνηση. Άρα σημαίνει ότι την Τρίτη έχω την τάδε προπόνηση, άρα την Δευτέρα να κοιμηθώ τόσες ώρες, να φάω το τάδε πράγμα. Ναι. Πρέπει να νομίζεις ότι. Ο λόγος που σε ρώτησα είναι επειδή θέλω να μου κάνεις, σύμφωνα με την εμπειρία τη δική σου, τον παραλληλισμό της πειθαρχίας στον αθλητισμό, με την πειθαρχία μου που έχεις στην υπόλοιπη ζωή σου και στην επαγγελματική ζωή σου τώρα που ασχολείσαι και με sports psychology, αν το λέω σωστά. Ναι, ναι.
το πώς μεταφράζεται η πειθαρχία που είσαι χτίσει στην αθλητική σου καριέρα με το τι κάνεις τώρα. Βασικά είναι ότι πιστεύω ότι οποιοδήποτε και οποιοδήποτε είναι η στόχη του, για να πετύχεις κάτι πρέπει να βάλεις τα priority σου. Βλέπεις, okay, το τάδε είναι το πιο σημαντικό για μένα, μετά έρχεται πρώτα το τάδε, μετά το τάδε και προχωράς. Βλέπεις, για παράδειγμα, θα με δεις να κάνω, παράδειγμα, θα με δεις σε μια περίοδο προετοιμασίας το Σάββατο να πάω, ξέρεις, προ κορονοϊού να πάω να χορεύω σε ώρα 5 το πρωί. Έτσι σημαίνει ότι δεν το θέλω. Ναι. Σημαίνει ότι ο στόχος μου είναι κάτι πολλά πιο υπερβαίνει το τι θέλω. Κατάλαβες. Ναι. Το τι είναι. Υπάρχει πειθαρχία με τούτο το θέμα, με τούτο να το πούμε. Και δεν το βλέπω ότι είναι. Πολλές φορές για κάποιους αθλητές να ακούσεις τον όρο θυσία. Α, πρέπει να κάνεις την τάδε θυσία για να φτάσεις στο κάτι, στο τάδε επίπεδο. Όπως μου αρέσει και τη λέξη. Μ' αρέσει και η λέξη θυσία. Μ' αρέσει και να λέω, α, θυσιάζω το τάδε πράγμα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν αγαπώ, όπως λέω ότι αγαπώ τον αθλητισμό όλο τον αγαπώ, σημαίνει ότι για μένα είναι πολλά πιο σημαντικό που το να πάω να χορεύω 4-5 το πρωί. Έτσι είναι έτσι που το βλέπω. Δηλαδή, για παράδειγμα, να παίρνω χρόνο με την αδερφή μου. Για μένα, βάλω το μέσα στο priority list μου. Ή το. Έτσι, γι' αυτό που. Εν το βλέπω, βλέπω ότι βάλεις τις προτεραιότητες σου, το τι αγαπάς πραγματικά, το τι θέλεις πραγματικά να πετύχεις. Και γιατί πάλι έχει να κάνει και με τη δουλειά σου. Δηλαδή, θέλω να πετύχω το τάδε πράγμα στη δουλειά μου. Ή θέλω να δω το. Και δεν έχει πάντα να κάνει με λεφτά. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, τα λεφτά έρχονται το τελευταίο πράγμα. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Θυσιάζεις κάτι, αφοσιώνεις χρόνο για κάτι. Εν τούτο που είπες ότι είναι θυσία. Κάποια πράγματα να έρθουν να προσβάλλεις priorities εσύ και θωρείς τι μπορείς να αφοσιώσεις που σένα για να φτάσεις στα priorities που θέλεις. Ναι. Πώς λέγεται η λέξη investment στα ελληνικά? Επένδυση. Ναι. Εν τούτο ότι νιώθω ότι είναι θυσία, είναι επένδυση στον εαυτό μου. Ότι εν τούτο που κάνω, το ότι για μένα είναι κάτι που πραγματικά φέρνει ευτυχία. Ναι, νιώθεις το. Ναι. Okay. Ναι. Τούτο γενικά πιστεύεις υπάρχει ο αθλητισμός, βοήθησε σε τούτο ή πιστεύεις ότι είναι το ότι έχεις το anyway. Ποιο, την πειθαρχία. Την πειθαρχία και το ότι μπορείς εσύ, κάποιος που έχει πειθαρχία, μπορεί πολλά πιο εύκολα να καταλάβει τους στόχους που είναι να θέσει και το πώς μπορεί να φτάσει για μέ. Πόσο είναι συντέλεσε ο αθλητισμός σε αυτό το κομμάτι? Νιώθω ότι ο αθλητισμός όντως κάνει το χαρα... Διαμορφώνει. Διαμορφώνει, ναι, το χαρακτήρα. Και είναι όντως ότι, ναι, πιστεύω ότι όντως έγινε η Στέλλα που είμαι σήμερα είναι επειδή έγιναν τα πράγματα στη ζωή μου. Και που ενώ πως άμα λέμε, θυκευάζω για να πιω καλούς βαθμούς και ότι άμα πιάσω έναν καλό βαθμό σημαίνει, α, είναι επειδή θυκευάσα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ναι. Το result, το αποτέλεσμα είναι τον κόπο σου. Ναι. Okay. Και θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για εκείνο που κάνεις τώρα, το με τι ασχολείται τώρα, εκτός από τον αθλητισμό και τις προετοιμασίες που κάνεις. Τώρα, εγώ χάσα τη δουλειά μου το Μάρτι. Το Μάρτι, όταν δούλευκα στην Αμερική, δούλευκα σε έναν still foster home. Δηλαδή, στην Αμερική υπάρχουν διάφορα προγράμματα, τα οποία αν τα παιδάκια είναι ή χαμηλού, οι γονείς τους χαμηλών εισοδημάτων ή ενορφανά ή έχουν προβλήματα, πάσαν το πρόγραμμα, δαμε, πρόγραμμα του Δήμου.
το οποίο βοηθούν άπορες οικογένειες ή μωρά που όντως είναι οι γονείς τους μπορεί φυλακή ή που δεν έχουν συνούλα τα καλά του κόσμου, όπως... Όπως κάποιοι άλλοι τυχεροί. Κάποιοι άλλοι, ναι. Ναι. Και όταν έγινε ο κορονοϊός το Μάρτι, δυστυχώς τα προβλήματα, το κομμάτι του Δήμου, σταμάτησε. Είπα στην ότι okay, υπάρχει το έξτρα ρίσκο στο να... ήταν όταν είχα κλείσει τα σχολεία, κλείσα όλα τα απογευματινά προγράμματα, τα πάντα. Γι' αυτό, έτσι ταυτόχρονα λόγω της δουλειάς του άντρα μου, επιτέλει είπε στο εξωτερικό, ήρθα και εγώ Κύπρο. Okay. Δηλαδή, εσύ που τον προηγούμενο Μάρτιο, είσαι σχεδόν ένα χρόνο. Ήρθα Κύπρο τον Ιούνιο. Okay, μιλώ για το πουτσίον που είσαι σταματήσει. Ναι. Okay. Ενώ που τώρα δειλά ξαναξεκινούσει στην Αμερική. Okay. Περιγράψε μου λίγο τι ακριβώς εσύ ασχολείσαι με τα παιδιά. Βασικά εγώ αυτή είναι η τελευταία μου δουλειά. Είχα δουλέψει σε διάφορα αθλητικά departments μέσω του master μου. Ναι. Είχα δουλέψει σε διάφορα αθλητικά προγράμματα, με διαφορετικά marketing departments και έτσι πράγματα. Αλλά το τελευταίο μου πρόγραμμα που δούλευκα στα Nashville ήταν τούτο που σου είπα τώρα. Οκ. Και τι είναι κάτι πάρα πολλά χαρακτηριστικό που θυμάσαι που τούν τη δουλειά που είσαι κάνει, που ασχολήσουν με παιδιά πριν σταματήσει στα foster homes. Έχω πολλές ιστορίες, έχω πολλές... βλέπεις μωρά που η μάμα είναι πεθαμένη και ο παπάς είναι φυλακή. Ναι. Πολλά... και τα μωρά μεγαλώνουν με μια γιαγιά που είναι ναρκωμανής. Έτσι πράγματα που ενώ που σου είπα και πριν ότι... πολλοί βλέπουν την Αμερική και βλέπουν σύντα όλων το γκλάμουρ και τις μεγαλοπόλεις, αλλά υπάρχει πολλά τούτα η φτώσα, τα πράγματα... Στα παρασκήνια που φαίνονται καν. Ναι, έντον πολλές φορές μωρά που είχα μια δυο αδελφές που η μάμα τους, και μωρά, δηλαδή 6 χρονών, 6 και 4 χρονών. Ο παπάς μπαινοφκένει φυλακή, η μάμα είναι πεθαμένη. Και μια μέρα είναι 4χρονη, λαλή μου. Και θυμάται, είπε μου με τόσο αγνόν τρόπο. Είπε μου, ο παπάς μου είναι σπίτι τώρα και είσαι πάρα πολλά όμορφη. Θα ήθελα πάρα πολλά να είσαι η μάμα μας. Μάνα μου. Είναι τόσα πράγματα που εμείς πιάνουμε τα δεδομένα. Έχουμε τα δεδομένα γιατί είμαστε πιο τυχεροί που κάποιος άλλος και δεν καταλαβαίνουμε την αξία κάποιων πραγμάτων συνήθως. Ναι. Σε πιο ευχαριστή νότα. Θέλω να μου πεις τι να ήθελες εσύ, επειδή τώρα είσαι Κύπρο. Καταρχήν, για ακόμα πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι είναι να μείνεις Κύπρο? Τους επόμενους 3 μήνες. Okay. Δεν μπορούμε να δούμε, ναι. Okay. Θέλω να μου πεις, τι θεωρείς εσύ ότι μπορούμε να μάθουμε στην Κύπρο που πλευράς βοήθεια και αντιμετώπιση σε παιδιά τα οποία θέλουν να κάνουν αθλητισμό, γιατί σου το λέω. Γιατί είσαι το αναφέρει και σε άλλες συνεντεύξεις που είσαι κάνει και υπάρχει γενικά το ότι πολλοί γονείς διούν προτεραιότητες άθελά τους λόγω του ότι θέλουν να προστατεύσουν κιόλας κάποιες φορές, το ότι δεν θέλουν ότι μπορεί να έχεις ισορροπία που ένα χόμπι συν το σχολείο. Που ένα, και, αν το χόμπι σου ειδικά για παράδειγμα όπως είσαι εσύ που έκαμνες τα αθλήματα σου, έχει γονείς οι οποίοι είναι εύκολο το να δεχτούν του ότι κάνει αθλήματα που μπορεί κάποια φάση να πάει σε πιο σοβαρό επίπεδο και το σχολείο. Έστω ενώ το ότι εν τούτο που πολλές φορές νιώθω και εγώ ότι
Γιατί κάποιος γονιός το βλέπει ότι είναι ή όλα ή τίποτε. Δηλαδή, εμπόρει κάτι να είναι απλά για να σε κάνει καλύτερο. Να εκτονώσει το μωρό σου στο τέλος της ημέρας. Να εκτονωθείς, να πάει να παίξεις με άλλα μωράκια, να πάει να μάθεις τι σημαίνει teamwork, τι σημαίνει να μοιράζεσαι μια μπάλα ποδοσφαίρου, τι σημαίνει να μάθεις να γυμνάζεσαι στο τέλος της ημέρας. Να είναι καλό να πας να παίξεις, να τρέξεις, να... Ενώ που θυμώ εμείς στην ηλικία μας σίγουρα χτίζε σπιτούθια. Στους δρόμους κάθε μέρα, μάπες, ποδήλατα, πιενέλα, βουράς, Είναι τούτο ότι μιλώ με φίλες μου δασκάλες τώρα που κάνουν τα μαθήματα τα μωρά διαδικτυακά και ενώ που συνέχεια μπροστά από μια οθόνη. Ενώ που είναι... Έστω και αν δεν είναι αθλητή, δηλαδή δεν μπορείς να πεις σε έναν γονιό και σε έναν μωρά, δεν μπορείς να πεις σε έναν μωρό πρώτον και κύριον, «Α, να παίξεις μάπα τώρα, γιατί να γίνεις ποδοσφαιριστής». Στο χύψιζι μέλλον. Έχει πολλούς γονιούς σίγουρα που το κάνουν το πράγμα. Αλλά στο όλες ημέρες είναι όπου άφησε τα μωρά να αρπαίξουν, να το κάνουν σαν παιχνίδι, σαν... Απλά επειδή το θέλουν. Να το ζήσουν και αν τύχει κάτι μετά, να το απολαύσουν ήδη. Ναι, και δεν σημαίνει ότι... Ενώ πες πριν στην Κύπρο, ναι, ο αθλητισμός μπορεί να μην θα σου δώσει ειδικό στίβος. Εν πολλά λες οι περιπτώσεις που να σου δώσει λεφτά, πολλά λεφτά, δηλαδή να πεις ότι να είναι η δουλειά μου το πράγμα. Αλλά στο τέλος της ημέρας, σου κάτι πολλά πιο σημαντικό, που είναι η υγεία σου, η ψυχική, είναι η δημιουργία χαρακτήρα, οι φιλίες, η αγάπη σου προς κάτι. Δηλαδή, εν τούτο που δεν μπορείς να βάλεις έναν ποσό, δηλαδή, δεν μπορείς να βάλεις όλες τις μέρες, δεν μπορείς να πεις ότι «Α, κόστησε μου τόσο το τόσο». Είναι κάτι πολύ μεγάλο. Εν έχεις κάτι από τον του ότι έπιασες κάτι. Μπορεί να είναι θέμα ψυχολογικής ηρεμίας, μπορεί να είναι υγείας, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άλλο που μετριέται. Ναι. Ναι. Okay. Που νομίζεις ότι είναι θέμα νοοτροπίας, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει που κάπου να το βελτιώνει. Το ότι εντό που πες εσύ πριν, το ότι έχουμε το κάπως το ότι είναι η ούλα ή τίποτε, το ότι δίνουμε προτεραιότητα σε κάποια πράγματα που μας φέρνουν κάτι πίσω την ίδια ώρα, που μπορούμε να μετρήσουμε το ότι μας φέρνουν πίσω. Μπορεί να είναι ψυχολογική υγεία που είπες πριν, μπορεί να είναι σωματική υγεία, μπορεί να είναι εκτόνωση. Τούτο νομίζεις ξεκινά από σπίτι ή... Καθένας μας πώς να το πω... πώς να το πω τη λέξη... ο καθένας μας αντιδρά λόγω μέσω κοινών που ξέρει. Βασικά ενώ που ότι κοινός που ξέρει, ένας γονιός, το ότι να πει οι εμπειρίες σου διαμορφώνουν το πώς να κάνεις εσύ response σε κάτι, πώς να αντιδράσεις σε κάτι. Ναι. Αλλά τώρα καταλάβω τι θέλεις να πεις. Ναι. Σήμερα σου ότι έθελε κανένας ένα γονιός των μωρών του το θέλει το καλύτερο. Ναι. Άρα το ότι είναι κάτι πολλά... Πώς να το πω τη λέξη, είναι ότι είναι εμπειρίες που διαμορφώνουν το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Τι θέλουμε να περάσουμε στα άτομα, ειδικά στους γονιούς. Οι εμπειρίες που είχα ζήσει ήδη εξαρτάται το ότι να περάσουν και παρακάτω, γιατί τι να ξέρουν, τι να ζήσαν. Ναι, ακριβώς. Okay. Άρα, εντάξει, που πλευράς αθλητισμού, τι πιστεύεις εσύ από τις εμπειρίες που είσες, γιατί επεράσεις και από διάφορους προπονητές, και από διάφορα αθλήματα, και από διάφορες συνθήκες πιο μετά. Τι είναι κάτι που είδες εσύ και θεωρείς ότι μπορούμε να το αλλάξουμε και να το βελτιώσουμε στην Κύπρο? Κοίτα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλά όπως υπάρχουν, όσον και να είναι στην Κύπρο, ο παιδικός
Και μετά σχολικός αθλητισμός σε επίπεδο γυμνάσιο λύκειων πιο αναπτυγμένο σε σχέση με άλλες χώρες. Δηλαδή, ενώ που ο κυπριακός αθλητισμός, θέλω σήμερα νιώθω ότι το πρόβλημα είναι ότι μετά το γυμνάσιο, μετά το λύκειο, ναι. Μετά τις σπουδές που υπάρχει το πρόβλημα εισαγωγικά. Ναι. Ενώ που σταματούν, υπάρχουν αθλητές που μπορεί να είναι για τα κίνητρα, αν υπάρχουν κίνητρα, αν υπάρχουν... Και τα κίνητρα μπορεί να είναι και λόγω χρημάτων, αλλά λόγω και ότι δεν υπάρχει χρόνος, παίρνουν άλλες προτεραιότητες. Αλλά νιώθω ότι η Κύπρος σαν χώρα υπάρχουν πάρα πολλά καλές υποδομές στον παιδικό αθλητισμό. Το ότι υπάρχουν και ενώ που πάλι μέσω εμπειρίας με εμένα που μιλώ, αλλά υπάρχουν, θυμούμαι ότι υπάρχουν ομάδες δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν την Κύπρο στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κατηγορίες U15, U17, τούτα που είναι μικρές ηλικιακά. Ναι, εννοείς ότι σε εισαγωγή όπως είπες, το πρόβλημα ξεκινά μετά την εφηβική ηλικία. Ναι, πριν, ότι πριν είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο. Ναι, και βασικά πιστεύω ότι τούτο έχει να κάνει με το ότι όσον και να είναι, φτάνει, η Κύπρος έρχεται το επίπεδο του, αλλά είναι ότι υπάρχουν σε άλλες χώρες οι σπόνσορες, οι επαγγελματικές ομάδες ή βλέπουν το ότι κάποια αθλήματα είναι όντως επαγγελματικά. Δηλαδή, να το πω γιατί είναι πολλά άσχημων που έγινε με την καραντίνα τώρα με το lockdown στην Κύπρο. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει μόνο το ποδόσφαιρο και πρωταθλήματα Α, Β και Γ κατηγορίας για παιχνίδια και προπονήσεων. Άρα, όταν είχαν σταλθεί κάποιες επιστολές που τις διάφορες ομοσπονδίες και Στίβου και Κολύμπιν και κάποιες άλλες, έλαβα στην πίσω αρνητική απάντηση, λέγοντας ότι τα αθλήματα σας δεν είναι επαγγελματικού επίπεδου. Άρα τους βλέπεις σαν ένας τέχνες στο τέλος της ημέρας. Ναι. Άρα, εν τούτον που, θέλω να πω ότι στην Κύπρο, δυστυχώς, του 21ου αιώνα, εκτός από το ποδόσφαιρο, τα άλλα αθλήματα βλέπουν ότι δεν φέρνουν κάποιον ίσο, δεν έχουν κέρδος, ας το πούμε, δεν παίζουν στοιχήματα. Ναι. Που εν τούτον το... Εντάξει, άρα υπάρχουν μέσω της καραντίνας τώρα, υπάρχει μια... Ούτε και οι αγώνες ακυρωθήκασαν, και οι προαθλήματα ακυρωθήκασαν, και όντως τα διαγγέλματα τους, ο μόνος λόγος που υπάρχει πάνω στο διαγγέλμα είναι ότι από τα αθλήματα τούτα δεν είναι επαγγελματίες αθλητές. Ναι. Που ενισχύει καθόλου, γιατί έχει αθλητές σε άλλα αθλήματα εκτός του ποδοσφαίρου που, για παράδειγμα, εσύ, που διούν πάρα πολλά. Ναι, ενώ που, βασικά είναι που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποιοι ή εγκρίμα, γιατί εντούν το παράδειγμα που βλέπει ένας τώρα έφηβος ή ένας τώρα γονιός και να πει, α, γιατί το μωρό μου καλό να το βάλω να κάνει το τάδε πράγμα, ή γιατί ένας έφηβος της δευτέρας λυκείου να πει, α, γιατί να κάνω το πράγμα και να απλά να με αφοσιωθώ στα μαθήματά μου και να περάσω στην τάδε σχολή. Ναι. Okay, για να το χρησιμοποιήσω ως ωραίο κλείσιμο. Θέλω να μου πεις τι σου έλειψε παραπάνω την περίοδο τούτη που ήμασταν lockdown. Για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι αύριο το lockdown σταματά. Mm-hmm. Τι είναι το πρώτο πράγμα που μπορεί να κάνεις? Παφώ σε ταβέρνα. Είναι αλήθεια. Ερωτήσες με. Στη Λεμεσόρια αλλού, γιατί δεν ήξερα καλές ταβέρνες του Λεμεσόρια, δεν μπορώ να ξέρω. Yeah.
κουράζει να αρχίσει να πάει να φάμε. Οκ, έκλεισε. Τελεία. Πού μπορεί οποιοδήποτε να σε έβρει? Αν έχεις και πράγματα που κάνεις τώρα, projects, οτιδήποτε, πέτα. Πού μπορεί να με έβρει? Γυρολεξία. Είτε ψηφιακά, είτε physically, θα σε έβρει για λίγο καιρό μέχρι να φύγει το lockdown. Πού okay, μπορείς να με βρεις κάθε πρωί να τρέχω στον παραλιακό της Λεμεσού. Είμαι πάντα ανοιχτή για παρέα. Αν θέλει κανείς εντρομέας και θέλεις να τρέξεις μαζί μου, οποιοσδήποτε και να είσαι, είμαι πάντα ανοιχτή για τούτο. Αρέσκει μου online... Σκέφτομαι την παραγγελία της ταβέρνας. Ναι, εντούτο μου! Έχουμε το... Τέλεια, συνεχίσουμε. Instagram, πού μπορούν να σε βρουν? Έχεις projects που κάνεις τώρα εκτός που τον αθλητισμό? Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, ενώ που βρήνε, είμαι σε 8η εβδομάδα της προπόνησης, είμαι στο Tunnel Vision για το πραγματισμό για τον επόμενο αγώνα. Προσπαθώ να είμαι active στα social media, αλλά αρέσει μου πάρα πολλά να δεις να βγάλω πολλές φωτογραφίες στην Ανατολή του Ήλιου. Γιατί αρέσει μου πάρα πολλά. Ναι. Ναι, okay. Τέλεια. Στέλλα μου, ευχαριστώ πάρα πολλά για τον χρόνο σου. Sorry που σε έφυρα. Κρατώ την ταβέρνα, δεν ξέρω. Ναι. Κρατώ την ταβέρνα, ευχαριστώ πάρα πολλά. Οτιδήποτε έχεις ψηφιακά δικά σου να μπουν στο description που να βγάλουμε μετά. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Thank you. Καλό, no problem. Τέλεια. Έφυγα. Bye. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, όπως εδώ και το επεισόδιο στο Spotify, iTunes και όλες τις μεταφράσεις μας, κάντε subscribe, ευχαριστώ πάρα πολύ.